The other thing that has happened recently is the S&P last night, they upgraded your debt rating. Are you likely to issue more debt, more bonds because of that? And when would you do it? Πιστεύω ότι πράγματι το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα πολύ θετικών ειδήσεων για την ελληνική οικονομία. Ήδη χθες είχαμε την αναβάθμιση από έναν εκ των οίκων αξιολόγησης, γεγονός που σηματοδοτεί την θετική αποδοχή της απόφασης του Eurogroup από την επενδυτική κοινότητα. Νομίζω ότι η μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα είναι ότι κατάφερε μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να εφαρμόσει τόσο πολλές και τόσο σημαντικές δομικές μεταρρυθμίσεις. Και ίσως δημοσιογραφικά και σωστά κάνετε να θέλετε να προσεγγίζετε τη συζήτηση στην δημοσιονομική προσαρμογή, και αυτή ήταν τεράστια, αν φανταστεί κανείς ότι ξεκινήσαμε από ένα έλλειμμα της τάξης του 15% του ΑΕΠ της χώρας το 2010 και σήμερα έχουμε φτάσει να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από 4%. Όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι των μεταρρυθμίσεων που κάναμε ήταν οι δομικές μεταρρυθμίσεις. Ότι επιτέλους καταφέραμε να φτιάξουμε ένα συνταξιδοτικό ταμείο, ενώ ήταν δεκάδες. Ότι καταφέραμε να εξυγχρονίσουμε τη δημόσια διοίκηση. Ότι καταφέραμε να κάνουμε πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν το φορολογικό σύστημα και τους ανεξάρτητους ελεκτικούς μηχανισμούς. Ότι κάναμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει δασικούς χάρτες. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις ήταν αναγκαίες προκειμένου η Ελλάδα να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και ταυτόχρονα να πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Έτσι πλέον είμαστε βέβαιοι ότι όχι μόνο θα πιάνουμε τους στόχους του προγράμματος, αλλά ότι θα έχουμε και δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να ελαφρύνουμε, αν θέλετε, τα βάρη με δικαιοσύνη και να γιατρέψουμε τις πληγές που έχουν μείνει ακόμα από αυτήν την οκταετία της μεγάλης περιπέτειας για την Ελλάδα. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι η διεθνής επενδυτική κοινότητα θα ανταποκριθεί θετικά. Ήδη βλέπουμε ότι έχουμε μια πτωτική τάση στα δεκαετή ομόλογα. Αυτός ο καθαρός διάδρομος πέραν της δεκαετίας, μιας και τα δάνεια του EFSF θα αποπληρωθούν μετά το 2032, νομίζω ότι δείχνει μια σταθερότητα και σιγουριά στους επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα, και αυτό είναι που χρειαζόμαστε τώρα. You just, I think, called President Erdogan and congratulated him on his victory. Do you think this particular part of Erdogan's Turkey will be better for Greece? Is there a chance of a new relationship, Cyprus, all these issues like that? Κοιτάξτε, το βέβαιο είναι ότι έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα μπροστά μας τα οποία πρέπει να κουβεντιάσουμε και να διευθετήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι έχω ένα ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τον Τούρκο Πρόεδρο, παρά τις διαφορές μας, νομίζω ότι είναι ένα θετικό γεγονός. Είναι πολύ σημαντικό ανάμεσα σε δύο χώρες που έχουν να επιλύσουν προβλήματα και έχουν διαφορές να υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας στο υψηλότερο επίπεδο. Do you trust President Erdogan? Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν είναι μια ισχυρή προσωπικότητα στο διεθνές πολιτικό στίβο. Σε κάθε περίπτωση ένας άνθρωπος... That wasn't my question. Do you trust President Erdogan? Η ερώτησή σας έχει ενδιαφέρον, διότι η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μονολεκτικά. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι μια πολιτική προσωπικότητα, όπως έλεγα, με πολύ μεγάλη πείρα, ιδιαίτερη προσωπικότητα, πολλές φορές όμως απρόβλεπτος. Εμείς στην Ελλάδα όμως, ξέρετε, αντιμετωπίζουμε το θέμα της Τουρκίας με διαφορετικό τρόπο από αυτό που το αντιμετωπίζετε εσείς εδώ στη Βρετανία. Εμείς δεν έχουμε την ευτυχία να συνορεύουμε με την Ιρλανδία ή με τη Γαλλία. Συνορεύουμε με την Τουρκία. Και άρα
Αυτό που θέλουμε είναι να διατηρούμε σχέσεις καλής γειτονίας, πολλές φορές αναγκαζόμενοι να αντιμετωπίζουμε και απρόβλεπτες καταστάσεις. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ και 3,5 μήνες δύο Έλληνες αξιωματικούς, οι οποίοι κρατούνται χωρίς να έχει αποδοθεί κανένα κατηγορητήριο στις φυλακές Ανδριανούπολης. Πώς μπορεί κανείς να το εξηγήσει αυτό? Το έθεσα χθες στη τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον Ερντογάν. Εγώ προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα να δείχνω την καλή θέληση της ελληνικής πλευράς σε έναν επικοδομητικό διάλογο για την επίλυση των διαφορών και να χτίζω γέφυρες. Γέφυρες συνεννόησης. Πιστεύω ότι η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχει αναδειχθεί ως μια κρίσιμη γεωπολιτικά δύναμη. Ένας πυλώνας σταθερότητας είναι μια δύναμη ευθύνης στην περιοχή. Αυτή την προσπάθεια θα συνεχίσω, βάζοντας όμως ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. So you have become part of the establishment. You have become part of the establishment. Όπως είδατε, δεν φοράω γραβάτα σήμερα. Που σημαίνει ότι δεν θα γίνουμε μέρος αυτού του καθεστώτος, αλλά θα γίνουμε μια δύναμη και μια χώρα η οποία είναι μέρος της λύσης στην Ευρώπη και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό μήνυμα που εκπέμπουμε όλο αυτό το διάστημα, τόσο με την έξοδο από την κρίση, την οικονομική κρίση, την απόφαση για την ελάφρυνση του χρέους, την λύση μετά από 25 χρόνια σε ένα κρίσιμο ζήτημα στα βόρεια σύνορά μας, το ζήτημα της ονομασίας της γειτονικής μας χώρας, της τρυπερής μας συνεργασίας με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο στην περιοχή, την ακόμα πιο ισχυρή σχέση μας με τους συμμάχους μας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα μετατράπηκε από μέρος του προβλήματος σε μέρος της λύσης αυτά τα 3 χρόνια και αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα. Όχι, δεν είμαι μέρος του establishment όπως λέτε, αλλά είμαι μέρος μιας ευρωπαϊκής οικογένειας που έχει μεγάλες διαφορές, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα και να παλεύουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει για να το κάνει πράξη.